Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην τέταρτη διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Στη εβδομάδα αυτή, υπενθυμίζω, έχουμε εξέταση MPS. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γνωρίζετε τις αριθμητικές πράξεις στην assembly. Μπορώ να μεταβώ κατευθείαν στο share screen. Αυτό που θα πρέπει να δούμε, καταρχήν, είναι το e-class, το πρώτο που βλέπουμε, όπου αναγράφει το σχέδιο των εργαστηρίων. Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων που έχετε. Υπενθυμίζω, αρχιτεκτονική υπολογιστών. Αρχιτεκτονική υπολογιστών, λοιπόν, ΜΚ20. Έγραφα. Γενικές πληροφορίες και σχέδιο εργαστηρίων. Βρισκόμαστε στην τέταρτη εβδομάδα. Τέταρτη εβδομάδα είναι εξέταση MPS. MPS, Minimum Programming Skill, βαθμολογείται από 0 ή 100. Δεν έχουμε διάμεση βαθμολογία στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Η ύλη που πρέπει να γνωρίζετε είναι όλη αυτή η ύλη που θα εξεταστείτε αύριο Τετάρτη στο εργαστήριο. Δηλαδή, θα πρέπει κυρίως να γνωρίζετε τις αριθμητικές πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, εμφάνιση αλφαρυθμητικού, εμφάνιση χαρακτήρα και ίσως το πληκτρολόγιο, μονοψήφιο αριθμού και υπολογισμός αριθμητικής πράξης. Αυτά είναι τα θέματα που θα κληθείτε στο νεμιού 886 αύριο Τετάρτη στο εργαστηριακό δίωρο που έχουμε να τα επιλύσετε. Υπενθυμίζω ότι όταν έχουμε εξέταση κώδικα, επιτρέπεται πλήρη πρόσβαση στο e-class, στις σημειώσεις που έχω αναρτήσει, δηλαδή σε όλες τις διαλέξεις, σε όλα τα φυλάδια, είτε είναι εργαστηριακά, είτε είναι φυλάδια θεωρητικού υποβάθρου. Αυτό βρίσκεται λοιπόν στο σχέδιο αρχιτεκτονικής. Μπορούμε να δούμε και πού αναρτώνται οι βαθμολογίες στο ARC. Λοιπόν, στο iGrades, μόλις συνδεθείτε με το login σας, το οποίο αυτή τη στιγμή μάλλον θα το έχω ξεχάσει, δεν μπορώ να συνδεθώ, αλλά μόλις συνδεθείτε σε αυτό το σύστημα, το iGrades, θα μπορέσετε να δείτε τη βαθμολογία σας. Μπορώ βασικά να σας κάνω share από έναν άλλο υπολογιστή που έχω κάνει login. Περιμένετε λίγο. Share screen. Για να σας δείξω. Έτσι λοιπόν, στο iGrades του ARC, μόλις συνδεθείτε, θα έχετε εδώ την ενημέρωσή σας. Εγώ μπορώ να δω τους βαθμούς όλων, δηλαδή αν ανοίξω την καρτέλα μάθημα για την αρχιτεκτονική υπολογιστών 2020, βλέπω τους βαθμούς, ποιος πήρε 100% κτλ. Υπάρχει αυτή η χρωματική επισήμανση, το κόκκινο χρώμα είναι για τους φοιτητές που ακόμα δεν έχουν περάσει το μάθημα και είναι λογικό, γιατί ακόμα έχουμε την πρώτη εξέταση. Αυτό σιγά σιγά θα πρασινίσει. Για παράδειγμα, να σας ανοίξω ένα άλλο μάθημα. Π.χ. να ανοίξω το 2015, όπου βλέπετε φοιτητές που έχουν πράσινο και κόκκινο. Κόκκινο είναι αυτοί που δεν κατάφεραν να περάσουν εκείνη την ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ πράσινο αυτοί που κατάφεραν. Αν γίνει λοιπόν πράσινο, τελείως όλη η γραμμή, σημαίνει ότι έχετε περάσει το μάθημα. Και εννοείται ότι για να περάσει το μάθημα είναι 3 τα κριτήρια. Το ένα κριτήριο, εκτός από τις παρουσίες βέβαια, που είναι υποχρεωτικές, το πρώτο κριτήριο είναι η προβιβάσιμη βαθμολογία στη θεωρία. Στο μάθημά μας, αν το δούμε, είναι 2,1, δηλαδή αρχιτεκτονική υπολογιστών 2020, είναι το 2,1, άρα θέλουμε 2,1 στη θεωρία, 2,1 στο εργαστήριο και να έχουμε και 5 μονάδες στο μάθημα, εκτός από τις παρουσίες βέβαια. Που οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές για κάθε εξέταση. Αυτή την εβδομάδα είναι λοιπόν υποχρεωτική η παρουσία σας
στο εργαστηριακό δίωρο. Μπορώ να συνεχίσω τη διάλεξη, ξαναγυρίζω στον άλλον υπολογιστή και πριν ξεκινήσουμε τη διάλεξη, να δούμε κάποια θέματα σχετικά με το πώς η Intel κατασκευάζει τους επεξεργαστές. Είναι ένα βιντεάκι, το ανοίγω και λίγο, που δείχνει τα ρομποτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται, αυτό είναι το wafer που βλέπετε, αυτά τα ρομποτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε clean rooms, δηλαδή σε δωμάτια που δεν έχουν ούτε ένα κόκκο σκόνης. Πάνω σε αυτά τυπώνονται επεξεργαστές με φωτολιθογραφικές μεθόδους, ακριβώς κατασκευάζονται με χημικές ουσίες, με κατάλληλα φίλτρα. Στη συνέχεια κόβονται αυτά τα dies και γίνονται οι επεξεργαστές. Τώρα εδώ βέβαια είναι για το Mac αναφέρει, αλλά είναι επεξεργαστές της Intel. Όπως θα δούμε στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, ένας επεξεργαστής αποτελείται από ένας υπολογιστής αποτελείται από διάφορες συσκευές. Κοιτάξτε εδώ έναν πολύ απλό υπολογιστή σε breadboard. Δηλαδή είναι ένας υπολογιστής, να το προχωρήσω λίγο και να πατήσω pause, να το κάνω και zoom, μάλλον full screen. Αυτός είναι ο πιο απλός υπολογιστής που μπορεί κάποιος να δημιουργήσει σε breadboard, δηλαδή έχει μια συσκευή εισόδου που είναι πλήκτρα στο διαδικό σύστημα, έχει μια συσκευή εξόδου που είναι η οθόνη και έχει έναν απλό επεξεργαστή που αναλόγως το input εκτελεί κάτι. Και αυτός, όπως βλέπετε, με αυτά τα κουμπιά, με το ένα κουμπί αλλάζει το column και με το άλλο αλλάζει το bit άμα είναι 0 ή 1. Και μπορεί να θεωρηθεί ένας πολύ απλός υπολογιστής πάνω σε breadboard. Αυτή η πράσινη πλακέτα είναι πλακέτα προτυποποίησης και είναι πλακέτα breadboard. Κάποιο άλλο στοιχείο που θέλω να σας δείξω είναι ένα άρθρο από το IEEE Spectrum, όπου φέρει τον τίτλο, η IEEE είναι το Institute of Electrical Engineering, δηλαδή Electrical, Electronic Engineering, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονική, μηχανική. Υπάρχει και σχετικό branch στο πανεπιστήμιο μας. Είναι λοιπόν μια παγκόσμια κοινότητα μηχανικών. Είμαι και εγώ μέλος, γι' αυτό έχω το email mdasig@ieee.org. Στο άρθρο αυτό του 2008 αναφέρει πού βρίσκονται οι δουλειές, που υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε θέματα εργασίας. Και βλέπουμε, έχω σημειώσει, medical devices, δηλαδή συσκευές για την υγεία, robotics, ρομποτική, autonomous and other vehicles, αυτόνομα οχήματα, φορέσιμα ηλεκτρονικά στοιχεία και ασφαλώς διαδίκτυο των πραγμάτων. Στο εργαστήριό μου ασχολούμαστε με θέματα ρομποτικής, με αυτόνομα οχήματα, δηλαδή πώς μπορεί ένα όχημα να πλοηγηθεί στο χώρο. Έχουμε και εξοπλισμό, για παράδειγμα, με laser distance, lidars και άλλα τέτοια στοιχεία. Για τη ρομποτική, που έχω και κάποιο πρόγραμμα που σχεδιάζουμε ένα ρομπότ με σκοπό να το τοποθετήσουμε σε σχολεία, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας μάλλον εκπαίδευσης, φορέσιμα ηλεκτρονικά και ασφαλώς διαδίκτυο των πραγμάτων. Πάρα πολλές εργασίες και διπλωματικές στο δικό μου εργαστήριο σχετίζονται με το να δημιουργήσουν ένα Arduino, ένα Raspberry και ένα web server που αναλαμβάνει τις μετρήσεις και να τις αξιολογεί και να τις εμφανίζει με κατάλληλα γραφήματα διαδικτύου των πραγμάτων. Άρα, να το έχετε υπόψη σας ότι σύμφωνα με την IEEE υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε αυτές τις σε αυτούς τους τομείς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άρθρο την IEEE, μπορώ να το κλείσω. Σχετικά με το τι θα κάνουμε αύριο, Τετάρτη, 20 λεπτά πάλι με σκρίσω ότι παραπάνω εξαρτάται από το θέμα ακόμα το συζητάμε και αναλόγως στο τι θα αποφασιστεί θα έχετε το κατάλληλο χρόνο επίλυσης για το θέμα αυτό. Άρα μπορεί να είναι 20 λεπτά, μπορεί να είναι μια ώρα. Αναλόγως της δυσκολίας του θέματος θα πρέπει βέβαια να το ανεβάσετε μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο που θα σας ανακοινωθεί στο e-class.
Λοιπόν, ας δούμε ένα άλλο άρθρο. Πολλές φορές οι εταιρείες κατασκευής επεξεργαστών συγκρίνουν τους επεξεργαστές με κάποια μετροπρογράμματα. Και σε αυτό το άρθρο βλέπουμε ότι η Intel είχε παρουσιάσει κάποιες ψεύτικες μετρήσεις στα τεστ με επεξεργαστές Pentium και 14 χρόνια μετά η Intel κλήθηκε να πληρώσει σε κάθε χρήστη στην Αμερική που είχε αγοράσει αυτόν τον επεξεργαστή από το 2000 έως το 2002, το επεξεργαστή Pentium, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ψεύτικα τα στοιχεία των επιδόσεων που είχε. Και αυτό είχε συνέπεια, λοιπόν, να φανεί ότι ακόμα και μια εταιρεία επεξεργαστών εφαρμόζει τακτικές που είχαμε δει πριν από κάποια χρόνια στην αυτοβιομηχανία με τους ρήπους, όπου φαινόταν ψεύτικα τα στοιχεία σχετικά με τους ρήπους σε κάποια πετρελοκίνητα οχήματα. Όπως σας έχω πει, υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο στο E-Class. Εδώ κοιτάμε το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με το πολλαπλασιασμό. Αυτά τα καλύψαμε και στο εργαστηριακό φροντιστήριο, το 2ωρο εργαστηριακό φροντιστήριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε να γνωρίζετε ότι καλό είναι να παρακολουθείτε το εργαστηριακό φροντιστήριο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό μεν, αλλά εντούτοις κάθε φορά και λύνουμε απορίες και συζητάμε για θέματα για το MPS. Τώρα, στο MUL, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν δύο χρήσεις του MUL, δηλαδή της εντολής που κάνει πολλαπλασιασμό. Αρχικά είναι με μία οκτάμπιτη τιμή, έναν οκτάμπιτο καταχωρητή, άρα έχουμε έναν πολλαπλασιασμό 8 bit, δηλαδή 8 bit επί 8 bit και καταλήγουμε σε κάτι που θα τοποθετηθεί σε 16 bit και κατ' επέκταση υπάρχει και η πράξη πολλαπλασιασμού των 16 bit, όπου με 16 bit και 16 bit θα καταλήξουμε σε κάτι των 32 bit. Η MUL δέχεται πάντα μία παράμετρο. Δεν είναι όπως η εντολή add ή sub, στην οποία μπορούμε να έχουμε εκεί δύο παραμέτρους, ή υποχρεωτικά μάλλον έχουμε δύο παραμέτρους. Εδώ έχουμε μία παράμετρο. Γιατί το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού θα τοποθετηθεί στον AX και πάντα εννοείται ότι η πρώτη παράμετρος είναι το AL για 8-bit πολλαπλασιασμό. Άρα εδώ στο MUL η παράμετρος που θα τοποθετήσουμε είναι αυτό που θα πολλαπλασιαστεί με τον AEL. Ό,τι και να βάλουμε θα πολλαπλασιαστεί με τον AEL. Θα πολλαπλασιαστεί με τον AEL και το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί στον AX. Αν το AEL λοιπόν είναι 10 και το DL είναι 10 και κάνουμε την πράξη του πολλαπλασιασμού, δηλαδή 10 επί 10, θα έχουμε τιμή στον AX 100. Υπάρχει και η αντίστοιχη 16-bit εντολή πολλαπλασιασμού, όπου το αποτέλεσμα, επειδή είναι 32 bit, δεν χωράει σε ένα μόνο καταχωρητή και χρησιμοποιείται ο DXAX. Και αυτή η σήμανση δείχνει ότι ο DX φέρει τα πιο σημαντικά 16 bit και ο AX φέρει τα κατώτερης σημαντικότητας 16 bit. Σύνολο, DX.AX είναι 32 bit. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτή τη σήμανση. Δηλαδή, ένας καταχωρητής, άνω κάτω τελεία, επόμενος καταχωρητής. Σχετικά με τους προσημασμένους και το μη προσημασμένους αριθμούς, πρέπει να γνωρίζετε από την ψηφιακή σχεδίαση ότι όταν έχουμε 8 bit, για παράδειγμα, που είναι 256 τιμές, ή θα είναι από 0 μέχρι 255, δηλαδή 256 διαφορετικές τιμές, ή θα είναι από μείον 128 έως συν 127. Δηλαδή το χωρίζουμε στη μέση το εύρος. Και στον εμιού έχουμε προσημασμένους και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσημασμένους ή μη προσημασμένους αριθμούς.
Θα πρέπει βέβαια ο ίδιος ο προγραμματιστής να γνωρίζει αν θα χρησιμοποιήσει προσημασμένους ή όχι και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες εντολές. Το συμπλήρωμα προς 2 το γνωρίζετε, ενώ αυτό που θα μάθετε είναι ότι υπάρχει και η iMul, η οποία είναι μια εντολή πολλαπλασιασμού προσημασμένων αριθμών. Δηλαδή, όπως σας είπα, αν ο προγραμματιστής αποφασίσει να χρησιμοποιήσει προσημασμένους αριθμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εντολές που συνδέονται με προσημασμένους αριθμούς. Μία από αυτές τις εντολές είναι η MUL. Δεν θα χρησιμοποιήσει τη MUL, αλλά την iMul. Αν έχετε λοιπόν προσημασμένους αριθμούς, iMul. Και υπάρχουν κάποια παραδείγματα που δείχνουν πώς χρησιμοποιείται. Σας έχω δείξει για το συμβολισμό DXAX, για τη διαίρεση που είναι η εντολή DIV, ισχύει κάτι παρόμοιο. Δεν τοποθετούμε 2 παραμέτρους, όπως στην πρόσθεση και στην αφαίρεση, αλλά τοποθετούμε μία μόνο παράμετρο. Και αν είναι 8-bit, τότε γίνεται διαίρεση του AX με αυτό τον 8-bit καταχωρητή. Δηλαδή, γίνεται μία διαίρεση 16-bit με 8-bit. Και αυτό έχει ως συνέπεια, για παράδειγμα, αν το AX είναι 10 και το CL3, μετά την εντολή DCL θα γίνει διαίρεση AXL. Στη διαίρεση έχουμε 2 αποτελέσματα, όχι όπως στον παλαπλασιασμό που έχουμε ένα. Στη διαίρεση που έχουμε 2 αποτελέσματα, θα πρέπει να τοποθετήσουμε κάπου το πηλίκο και κάπου το υπόλοιπο. Θα τοποθετήσουμε λοιπόν πάντα αυτόματα τοποθετείται το πηλίκο στον AL και το υπόλοιπο στον αλφα high. Δηλαδή θα πάρει το AL την τιμή 3 και το αλφα high την τιμή 1. Υπάρχει και η εντολή διαίρεσης με 16-bit, όπου διαιρούμε τον 32-bit καταχωρητή DXAX με τον καταχωρητή που έχουμε δώσει και είναι καταχωρητής 16-bit. Η εντολή και στις δύο περιπτώσεις είναι DIV. Το αν θα γίνει διαίρεση των 16-bit ή των 8-bit εξαρτάται από το παράμετρο. Αν δώσουμε καταχωρητή των 16-bit ή καταχωρητή των 8-bit. Ομοίως υπάρχει και το IDIV. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε ένα αλφαριθμητικό, τότε γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αυτό που μάθαμε είναι το αλφα high 9 interrupt 21H. Δηλαδή, το interrupt 21H που είναι η super function, που είναι μία συνάρτηση του λειτουργικού συστήματος που παρέχει πολλές υπηρεσίες, αλλά εμείς χρησιμοποιούμε την υπηρεσία με αλφα high ίσον 09, αναφέρει ότι μπορεί να εκτυπώσει ένα μήνυμα που έχει διεύθυνση αρχής στο DX. Το DX λοιπόν είναι ένας χρησιμοποιείται για να δείχνει την αρχή στη μνήμη που βρίσκεται το μήνυμα και είναι ισοδύναμο είτε το γράψουμε λέει DX message ή move DX offset message. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στην κλίση συστήματος 9 του interrupt 21H έχουμε πάντα ένα δολάριο που σηματοδοτεί το τέλος του string. Αν δεν τοποθετήσουμε το δολάριο, τότε ξεκινάει η εκτύπωση και εκτυπώνει μέχρι να βρεθεί το δολάριο. Το δολάριο μπορεί να είναι στο αμέσως επόμενο μήνυμα. Να έχουμε δηλαδή στο data segment message 1, message 2, οπότε θα τυπωθεί και το message 1 και το message 2. Μπορεί όμως να μην βρίσκεται πουθενά το δολάριο και τότε να εκτυπωθεί στον emulator το μήνυμα ότι δεν βρήκα το 24 στο 16-αδικό που είναι το δολάριο μετά από 2.000 byte. Δηλαδή κοιτάει τα επόμενα 2.000 byte και σε περίπτωση που δεν το βρει μας εμφανίζει μήνυμα και εμφανίζει και το μήνυμα emulation halted. Δηλαδή σταματάει η emulation, η προσομοίωση, η εξομοίωση μάλλον του εξεργαστή γιατί δεν μπορεί να βρει το δολάριο. Πάντα πρέπει να βάζουμε δολάριο. Και είχα πει ότι υπάρχουν και άλλες κλίσεις συστήματος σε περίπτωση που θέλουμε να εκτυπώσουμε το δολάριο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε το αλφα high 09, θα χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. Θα το δούμε σε επόμενο εργαστήριο. Αλλά θα μπορούσατε κιόλας να το φανταστείτε και μόνοι σας με αυτή τη διαφάνεια. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Εμφάνιση χαρακτήρα μπορεί να γίνει με την κλίση 02 του interrupt 21H.
Δηλαδή, θα μπορούσαμε στο αλφα high, εφόσον βάλουμε το 0,2, να βάλουμε στον DL το δολάριο. Να σας δείξω ένα log εντολό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Από ό,τι βλέπω, το Notepad Engine δεν το έχω εγκαταστήσει σε αυτόν τον υπολογιστή, οπότε θα πάμε με το κλασικό Notepad, έχοντας βέβαια μεγαλύτερο font size. Θα μπορούσαμε λοιπόν στην περίπτωσή μας να έχουμε Interrupt 21H για εκτύπωση, για κλίση της υπηρεσίας 21. Αυτό θα δούμε στα λειτουργικά συστήματα, είναι κλίση συστήματος. Κάνουμε την κλίση συστήματος 21. Και έχουμε θέσει στον αλφα high τη τιμή 0,2H. Αυτές οι δύο εντολές σημαίνουν ότι θα εκτυπωθεί ό,τι υπάρχει στο DL. Άρα στο DL πρέπει να θέσουμε το χαρακτήρα που θέλουμε να τυπώσουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Μπορούμε π.χ. να το κάνουμε έτσι. Άρα το δολάριο, αλλά χαρακτήρα δολάριο, γιατί βλέπετε είναι μέσα σε μονά εισαγωγικά, τοποθετείτε στο DL. Μπορείτε αντί για το δολάριο να τοποθετήσετε την 16αδική αναπαράσταση, 24H, ή την διαδική αναπαράσταση, που είναι αυτή. Υπενθυμίζω, κάθε ψηφίο στο 16αδικό σύστημα καταλαμβάνει 4 bit. Άρα λοιπόν, 4 bit το 2, 4 bit το 8. Για λόγους πληρότητας βάζουμε ένα β και είμαστε OK. Αλλά πολύ πιο απλό είναι να το βάλετε έτσι. Εγώ αυτό θα το γράφω. Θα το γράφω έτσι. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο μπορούμε να τυπώσουμε δολάριο. Σε περίπτωση που θέλουμε να τυπώσουμε ένα αριθμό, βάζουμε το 1. Προσέξτε, και θα το γράψω, ότι είναι διαφορετικό από movedl,1. Θέλει μήπως κάποιος για 0.25 να μου πει γιατί είναι διαφορετικό στο chat, κάποιος να πάρει τη θέση απάντησης, να πει εγώ στο chat και είτε με μικρόφωνο είτε με chat να μας πει. Αν απαντήσει κάποιος γιατί αυτή η εντολή είναι διαφορετική από αυτή και μην πει πρώτος ο Ηλίας. Ηλία, σ' ακούμε λοιπόν, πού έγκυται η διαφορετικότητα της μιας εντολής με την άλλη? Το ένα είναι χαρακτήρα ASCII και ναι, το άλλο είναι κανονικός αριθμός, όπως είναι μέσω σύστημα. Πολύ ωραία. Έχεις πάρει Ηλία συν 0.25 για να το, θα το σημειώσω εγώ, κάτσε λίγο, να το σημειώσω. Συν 0,25. Πολύ ωραία. Πάμε επόμενη ερώτηση. Να σου ρωτήσω κάτι, χρειάζεται να στείλω μήνυμα κάτι τέτοιο? Αυτή τη φορά όχι. Το σημείωσα εγώ εδώ στο πρόχειρο που έχω. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Μπορεί κάποιος να μου πει στην κάθε περίπτωση, σε αυτήν εδώ πέρα, το DL τι τιμή θα πάρει εδώ και τι DL θα πάρει εδώ? Ας απαντήσει κάποιος. Απάντησε ο Γιώργος, νομίζω, πρώτος. Γιώργο, εσύ είσαι αυτός. Πες μου λίγο τι τιμή θα πάρει. Στο πρώτο ένα. Εδώ εννοείς θα πάρει ένα, ναι. Και στο άλλο. Στο άλλο 0,01. Κάποιος που θέλει να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, μάλλον κυρίως να διαφωνήσει. Διαφωνεί ο Δημήτρης. Δημήτρη, σ' ακούω. Διαφωνείς, μη είτε μικρόφωνο είτε chat. Λοιπόν, στο πρώτο θα εμφανίσει το τι θα βγαίνει. Τι θα πάρει, τι θα τοποθετηθεί, όχι τι θα εμφανίσει, τι θα τοποθετηθεί, λέμε στο DL. Η τιμή που θα τοποθετηθεί στο DL, σε οποιοδήποτε... Λοιπόν, στο δεξιά θα εμφανίσει... Δεξιά. Ναι. Σε αυτό, ναι. Την τιμή 1. Όχι θα εμφανίσει, θα τοποθετηθεί εννοείς η τιμή 1. Ναι. Ναι, το σημειώνω εδώ. Και στην αριστερή το 001. Το 001. Ο Χρήστος που είπε και αυτός ότι θέλει να πει κάτι. Χρήστο, θέλεις να πεις κάτι διαφορετικό? Ναι, εγώ νομίζω ότι στην αριστερή τοποθετήσω το 1 και στην δεξιά το αντίστοιχο από τον ASCII code
το, ένα χαρακτήρα που είναι η φατσούλα, νομίζω. Στη δεξιά, εννοείς εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ναι, εγώ δεν δε λέω ότι θα εμφανίσει. Τελικά στη μνήμη του συστήματος, που εντάξει, είτε στο διαδικό είτε στο 16αδικό, σε οποιαδήποτε τιμή, τι τιμή θα αποθηκευτεί. Δηλαδή, εδώ στο κουτάκι του καταχωρητή DL, τι τιμή θα μπει. Τώρα δεν θέλω ASCII χαρακτήρες. Στο κουτάκι τι θα μπει. Άρα, Χρήστο, θέλεις μήπως να αναδιατυπώσεις με αυτό που είπες ή να πάμε στον επόμενο. Τότε θα συμφωνήσω και εγώ με τον Δημήτρη, ότι ναι, στο αριστερά το 001 και στο δεξιά το 1. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω, γιατί βλέπω υπάρχει μεγάλη κίνηση στο chat. Αντώνης, βρίσκεσαι εσύ μετά στην επόμενη θέση. Αν συμφωνείς, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Αν διαφωνείς όμως, θα ήθελα να ακούσουμε. Στο πρώτο 30... Ναι, είπε ο Κυριάκος κάτι. Βέβαια, Κυριάκο, εσύ ήσουν σε μια σειρά αρκετά χαμηλότερη από τους άλλους. Δηλαδή, κανονικά, θα έπρεπε να απαντήσει με τη σειρά που έχετε θέσει στο chat, που έχετε πάρει το slot. Δηλαδή, ας δούμε και τους άλλους. Για παράδειγμα, μετά τον Ουλά Αντώνιο είναι ο Ιωαννίδης. Έχεις να πεις, το όνομά σου δεν φαίνεσαι, Κυριάκος. Θέλεις να πεις κάτι, Κυριάκο, μια που εσύ έχεις πιάσει το σλότ. Ναι, ο Κυριάκος λοιπόν απαντάει σωστά και λέει στο πρώτο είναι 31. Να δούμε όμως αν είναι σωστά. Ωραία. Ιωαννίδη, συγγνώμη, Κυριάκο, λες 31 και στο 1. Άρα να γράψω εδώ, εδώ θα μπει το 31 και εδώ θα μπει το 1. Αυτό εννοείσαι, αυτή η αναπαράσταση. Έτσι είναι. Και ο Αντώνης, είπε και ο Αντώνης πιο πριν. Για να δω λίγο το chat. Ναι. Αντώνη, έλα εσύ τότε. Συμφωνείς με αυτό που έχει γράψει, που έχει πει ο Κυριάκος? Όχι. Ο Αντώνης θα πει κάτι άλλο. Πες μου, Αντώνη. Τι θες να... Για πες μου, Αντώνη, σ' ακούω, τσάτ ή να το ή μικρόφωνο, ό,τι θέλεις. Όπως καταλαβαίνετε, καλό είναι να χρησιμοποιούμε το chat για να παίρνει κάποιος αριθμό προτεραιότητας, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, στα αριστερά παίρνει την τιμή 49, στα αριστερά παίρνει την τιμή 49, γράφει ο Αντώνης, από τον πίνακα, ναι, ok, 49, και εδώ τι παίρνει. Στα δεξιά, για πες μου, γιατί θέλουμε μια πλήρη απάντηση, τη τιμή 1. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό. 49. Περιμένετε λίγο να κλείσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, όταν τοποθετούμε εδώ το 1, στην πράξη τοποθετούμε την ASCII τιμή που έχει το 1, σαν αριθμητική τιμή. Το 1... Υπενθυμίζω ότι το 0 είναι το 30H, το 1 είναι το 31H, δηλαδή είναι το 3 επί 16 συν 1, δηλαδή είναι το 48 συν 1 ίσον 49. Άρα ο Αντώνης το βρήκε σωστά ότι σε αυτή την περίπτωση ο καταχωρητής DL θα φέρει τη δεκαδική τιμή 49, που θα ήταν το εξίσου σωστό αν έλεγε 31H, και το DL εδώ παίρνει την καθαρή τιμή 1. Άρα σημειώνω, Αντώνη, ότι έχεις και εσύ συν 0,25. Δεν χρειάζεται να στείλεις email, το έχω σημειώσει εδώ πέρα. Υπάρχει κανείς που έχει απορία για το πώς έγινε αυτό? Δηλαδή, έχουμε εισαγωγικά, μόνα ή διπλά, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτά σημαίνουν αμέσως ότι θα πάρουμε άσκη τιμή, δεν θα πάρουμε την καθαρή τιμή. Ενώ αυτό θα πάρει την καθαρή τιμή. Γι' αυτό μπορούμε, αν θέλουμε αυτό να το μετατρέψουμε που είναι άσκη τιμή σε καθαρή τιμή, να αφαιρέσουμε το 30H. Πολύ ωραία. Έγινε κατανοητό αυτό. Μπορούμε να το κλείσουμε. Σας είπα βέβαια για το πώς τυπώνουμε δολάριο. Εδώ αναγράφεται ότι αν έχουμε την καθαρή τιμή στον αμένα, για να την εκτυπώσουμε πρέπει να προσθέσουμε το 30H για να το κάνουμε τον χαρακτήρα από νούμερο, για παράδειγμα
αν το 1 προσθέσουμε το 30H, το κάνουμε σε ASCII 1. Γι' αυτό τον τρόπο, γι' αυτό το λόγο απαιτείται να προσθέσουμε το 30H. Οποιοδήποτε νούμερο, το 0 συν 30H, το κάνουμε σε ASCII τιμή 0. Αυτό ισχύει βέβαια μόνο για τα μονοψήφια νούμερα από 0 μέχρι 9. Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα διψήφιο νούμερο, το 12, δεν μπορούμε να προσθέσουμε το 30H. Είναι άκυρο. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να το σπάσουμε σε 1 και 2, δηλαδή παίρνουμε την δεκάδα, προσθέτουμε το 30H να εκτυπώνουμε, παίρνουμε τη μονάδα, παίρνουμε το 30H το εκτυπώνουμε και έχουμε ολοκληρώσει την εκτύπωση του διψήφιου μας αριθμού. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ακούω, ναι, ναι. Σε διψήφιους αριθμούς, τότε το ένα που θα αποθηκευτεί, είπαμε, σε έναν καταχωρητή στον υψηλό, στον high και το άλλο στον low, ή θα πάνε ξεχωριστά, θα πάνε αλλού, παραδείγματος χάρη? Λοιπόν, όταν κάνουμε τη διαίρεση, δηλαδή κάποια στιγμή θα έχεις βάλει, για παράδειγμα, το CL10, θα κάνεις τη διαίρεση, οπότε θα έχεις κάπου το υπόλοιπο και κάπου το πηλίκο. Θα πρέπει, συνήθως μετά βάζουμε, ας πούμε, move δεκάδα τον ένα καταχωρητή, δηλαδή άμα πάμε πίσω να δούμε τη διαίρεση, βλέπουμε ότι η διαίρεση, το πηλίκο, συγγνώμη, το πηλίκο αποθηκεύεται στον AEL, το υπόλοιπο στον αλφα high, το πηλίκο στον AEL. Άρα, αν το δούμε εδώ, ποιος θα μου πει πρώτα πώς συμπληρώνεται το δεκάδα και υπόλοιπο? Θέλω να μου πείτε ο πρώτος, στο chat, εννοείται, ο πρώτος που θα πιάσει slot, τι θα μπει εδώ πέρα, τι θα μπει εδώ πέρα, αφού όσον έχουμε κάνει τη διαίρεση. 0,25 εννοείται, όποιος απαντήσει. Πρώτος, Γιάννης. Γιάννης, ακούω, πες μου τι θα βάζαμε στο, εδώ πέρα, σε αυτή την θα βάζαμε το AH. AH και το υπόλοιπο? AL. AL. Για να το ξαναδούμε λίγο στη διαίρεση, λέμε το πηλίκο αποθηκεύεται στον AL. Το πηλίκο τι μας δείχνει? Μας δείχνει το υπόλοιπο? Δηλαδή αν έχουμε ένα αριθμό. Ναι, άρα το έχασες. Και αυτό επειδή ήταν ή το ένα θα ήταν ή το άλλο, επειδή θα ήταν πολύ random άμα τότε, γι' αυτό έμεινα μόνο στον πρώτο που απάντησε, δεν πήγα παρακάτω, γιατί ο άλλος έλεγε και χωρίς να χάσει τίποτα, το αντίστροφο, και ή ο ένας θα κέρδισε ή ο άλλος, οπότε όταν είναι ή το ένα ή το άλλο, μόνο τον πρώτο που θα απαντήσει στο chat το δίνω. Λοιπόν, άρα, κοιτάξτε, το μεν πηλίκο πάει στον AEL, το πηλίκο είναι η δεκάδα. Το υπόλοιπο είναι μονάδα. Άρα, εφόσον κάνουμε τη διαίρεση, θα κάνουμε αυτή τη μετατροπή και μετά το έχουμε αποθηκεύσει στο data segment. Εννοείται δηλαδή ότι μέσα στο data segment έχουμε θέσει κάπου δεκάδα DB0, αρχικές τιμές 0 και υπόλοιπο DB0. Το έχουμε τοποθετήσει ώστε να έχουμε μεταβλητές για να αποθηκεύσουμε τη δεκάδα και το υπόλοιπο. Και γιατί το κάνουμε αυτή την αποθήκευση? Γιατί ο καταχωρητής αλφα-x, δηλαδή ο αλφα-high, αλφα-low, να ξέρετε ότι πάντα όταν γίνεται η κλίση του interrupt 21H αλλάζει τιμή. Αν λοιπόν εσείς εκτυπώσετε εδώ τη δεκάδα, δηλαδή εκτυπώσετε με αλφα-high, με οποιοδήποτε αλφα high, για παράδειγμα αλφα high στο 02 interrupt 21H, τότε θα χαθεί, το γράφω έτσι να το δω, τότε θα χαθεί το υπόλοιπο που είχαμε στο αλφα high. Θα χαθεί. Γι' αυτό πρέπει, μόλις κάνουμε τη διαίρεση, να τα αποθηκεύσουμε στη μνήμη, στο data segment, προκειμένου να μην χαθεί. Και μετά, βέβαια, συνεχίζουμε την εκτύπωση. Εκτυπώνουμε, λοιπόν, πρώτα τη δεκάδα και μετά το υπόλοιπο.
Συμβολή διαίρεσης, προσημασμένη διαίρεση, τα έχουμε πει όλα αυτά. Α, διψήφιο. Εδώ έχουμε διψήφιο αριθμό, άρα, να πάω λίγο πίσω, ο προηγούμενος τρόπος εμφάνισης εκτυπώνει μόνο ένα χαρακτήρα, κάνουμε τη διαίρεση με το 10, αν θέλουμε διψήφιο. Και εννοείται ότι αυτό μπορεί να επεκταθεί σε οποιοδήποτε πλήθος, δηλαδή μπορούμε να θέλουμε τριψήφιο αριθμό. Άρα θα διαιρέσουμε και θα έχουμε εκατοντάδα, δεκάδα, μονάδα και ούτω καθεξής. Αν δεν γνωρίζουμε το μέγιστο αριθμό ψηφίων, μπορούμε να κάνουμε διαδοχικές διαιρέσεις με το 10. Εισαγωγή χαρακτήρα. Μία άλλη κλίση συστήματος είναι η 08H, όπου γίνεται εισαγωγή χωρίς εμφάνιση στην οθόνη. Ενώ όλα τα άλλα, μόλις τα πληκτρολογήσουμε, θα εμφανίζονται στην οθόνη, ακόμα και να είναι μη αποδεκτοί χαρακτήρες, με την κλίση 08 δεν εμφανίζεται κάτι στην οθόνη. Και γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Γιατί για λόγους ομορφιάς δεν θέλουμε η σαβούρα που θα δώσει ο χρήστης να εκτυπωθεί παρά μόνο άμα είναι έγκυρη. Για παράδειγμα, αν λέει το πρόγραμμα που θα φτιάξουμε, δώστε μου έναν αριθμό. Αυτό που κάνετε είναι ότι έχετε είσοδο χωρίς εμφάνιση, κοιτάτε άμα είναι αριθμός και πώς κοιτάτε ότι είναι αριθμός, θα δείτε ότι υπάρχει μια συνθήκη if. If λοιπόν, ας το γράψω να το δείτε γιατί το οπτικό πάντα βοηθάει, θα το γράψω με ψευδοκώδικα. If η τιμή input είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30H και input μικρότερο ή ίσο του 39H, τότε είναι αριθμός. Αυτό θα το δούμε πώς το υλοποιούμε στις συνθήκες, στην assembly. Αυτό όλο υλοποιείται με εντολές CMP. CMP και jump. Jump if below, jump if above, και ούτω καθεξής. Άρα η είσοδος θα πρέπει να είναι ανάμεσα στο 30H και στο 39H. Αν δεν είναι εκεί μέσα η είσοδος, τότε επαναλαμβάνεται η είσοδος πάλι. Δηλαδή θα έχουμε, για να το δείτε, μια δομή που θα λέει go to start, για παράδειγμα. Τώρα το δίνω με ψευδοκώδικα, ασφαλώς καταλαβαίνετε, δεν γράφουμε έτσι στην assembly, γράφουμε χαμηλότερο επίπεδο. Και κάπου εδώ θα έχει start, θα είναι input. Input read char. Άρα, θα έχουμε μια τέτοια δομή, όπου αν είναι αριθμός αυτός που έδωσε, θα κάνουμε τις πράξεις μας, διαφορετικά θα ξαναπηγαίνει στην είσοδο. Read char. Και read char εννοείται με alpha high ίσον 08, δηλαδή χωρίς εμφάνιση, χωρίς αυτόχρονη εμφάνιση. Και αν είναι έγκυρος ο χαρακτήρας, εδώ θα έχουμε τον κώδικα, να το γράψω λίγο έτσι, τότε εμφάνισε χαρακτήρα και κάνε πράξεις. Θα το δώσω δηλαδή με ψευδοκώδικα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Θα πρέπει να το εμφανίσουμε το χαρακτήρα, αν είναι έγκυρος αριθμός, και μετά κάνουμε πράξεις με αυτόν τον αριθμό που θα μας έχει δώσει ο χρήστης. Σχόλια στην assembly, εννοείται, πρέπει να βάζετε σχόλια. Μεγέθη μεταβλητών, ειδικός καταχωρητής IP. Το πότε αλλάζουν τιμές στους καταχωρητές είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα, το αλφα-X αλλάζει πάντα κάθε φορά που κάνουμε κλίση interrupt 21H. Γι' αυτό πρέπει να το αποθηκεύουμε στο data segment. Μερικές κλίσεις επιστρέφουν τιμή σε ορισμένους καταχωρητές, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε η κάθε διακοπή που θα επιστρέψει τιμή και αλλάζουν σε διάφορες περιπτώσεις. Πώς κάνουμε μετατροπή? Το βάζουμε τον καταχωρητή, τον μικρό, τον DL, στο χαμηλότερο κομμάτι του 16-bit του καταχωρητή, ας πούμε τον DL το βάζουμε στον AL και μηδενίζουμε το alpha high. Άρα λοιπόν έχουμε μεταφέρει με επιτυχία έναν 8-bit καταχωρητή σε ένα 16-bit. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που θα το χρειαστούμε αυτό. Και γιατί μηδενίζουμε το αλφα high ίσον 0, γιατί το κάνουμε αλφα high 0, γιατί μπορεί να έχει κάποια τιμή το αλφα high και τελικά να βγει ο αλφα x και να είναι πολύ μεγαλύτερος από την τιμή του 8-bit. Γι' αυτό θα πρέπει πάντα να βάζουμε αυτά τα δύο βήματα. Αν θέλουμε τώρα από 16-bit σε 8-bit, εκ πρώτης όψης φαίνεται δύσκολο. Εκτός αν είμαστε 100% σίγουροι ότι ο αριθμός που είναι με 16-bit, δηλαδή βρίσκεται σε ένα καταχωρητή 16-bit, έχει αριθμητική τιμή
από 0 μέχρι 2,55. Αν έχει από 0 μέχρι 2,55, τότε είναι 100% σίγουρο ότι το high κομμάτι του καταχωρητή δεν φέρει τιμή. Άρα λοιπόν τότε μεταφέρουμε απλώς το low κομμάτι. Από 0 μέχρι 2,55 λοιπόν για τις 2,56 αυτές τις τιμές. Αυτό ήταν στο θεωρητικό υπόβαθρο. Σχετικά με το εργαστηριακό φυλάδιο αυτής της εβδομάδας, σας έχω πει ότι δεν χρειάζεται να παραδώσετε κάποιο φυλάδιο, αλλά θα πρέπει να το δουλέψετε, να το δείτε, να προσπαθήσετε να επιλύσετε τις ασκήσεις, προκειμένου να αποκτήσετε τις δεξιότητες και τη γνώση της assembly. Γενικά σε μια γλώσσα προγραμματισμού, αν δεν ασχοληθείς, αν δεν λύσει κάποιος προγράμματα και να δει και το αντίστοιχο αναπτυξιακό περιβάλλον, που στην περίπτωση μας είναι το MIUX 886, δεν θα το κάνει κτήμα του. Λοιπόν, σκοπός της άσκησης, σύνταξη προγράμματος, ξεκινάμε από το template. Γενικότερα, να έχετε έτοιμο κάπου το template, ώστε μόλις σας δοθεί, να μπορείτε να, μόλις σας δοθεί εννοώ η εκφώνηση, να μπορείτε να ξεκινήσετε, να κάνετε bootstrap, όπως λέμε, με τις πρώτες 15 γραμμές έτοιμες. Το iQuiz θα το κάνουμε. Βέβαια, στα λειτουργικά είχαμε μια μικρή καθυστέρηση με τη βάση δεδομένων. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα στο iQuiz που θα έχουμε. Πάντως, θα έχουμε και λότερη σε λίγο. Εννοείται, ναι, ότι αν μπορείτε να επιλύσετε τα 4 αυτά φυλάδια χωρίς να δείτε YouTube μόνοι σας κτλ. Μέσα όμως σε την κάθε άσκηση σε 30 λεπτά το πολύ, τότε είστε σε καλό σημείο. Θα πρέπει να βάζετε κάποιο χρονικό περιθώριο. Το να μπορεί κάποιος να λύσει ένα φυλάδιο που έχει μια άσκηση των 10 λεπτών σε 3 ώρες δεν είναι σωστό. Πρέπει να κινήσετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Πρέπει να έχετε μεγαλύτερο throughput δηλαδή. Λογισμός συνάρτησης σας αναφέρει πώς να υλοποιήσετε μια συνάρτηση. Πώς να εκτυπώσετε ένα αποτέλεσμα, κάποιες ερωτήσεις κατανόησης, single step, σχετικά με το πρόγραμμα της αποσφαλμάτωσης κιόλας, το MIUX 886, έχει και debugger, όπως ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα που δουλεύετε τη λειτουργία της αποσφαλμάτωσης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το γράφω το πρόγραμμα, πατάω εκτέλεση και βλέπω την έξοδο αν είναι σωστή ή λάθος. Πρέπει, αν είναι λάθος, να γνωρίζουμε να κάνουμε υποσφαλμάτωση. Και βασικά θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε αφορούν την εκτιβηματική εκτέλεση, το step-by-step execution, το run-until, το να μπορούμε να δούμε τις τιμές που έχουν οι καταχωρητές σε διάφορες στιγμές εκτέλεσης και το καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε όλα αυτά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο η ώρα είναι ώρα για ένα σύντομο διάλειμμα. Το iLottery έχει ενεργοποιηθεί. Μπορούμε να το δούμε για να δώσω το διπλανό υπολογιστή ότι έχει ενεργοποιηθεί. Ωραία. Μπορείτε να μπείτε, ξεκινήστε να συνδέσετε. Είναι η διεύθυνση του ARC, ARC-ECUWMGR, κάθετος iLottery. iLottery που είναι εδώ, iLottery, νάτο. Και στη συνέχεια θα δείτε ότι στις ενεργές συνδέσεις, ενεργές κληρώσεις, είναι η αρχιτεκτονική με τον κωδικό. Για να δούμε τώρα ποιος είναι ο κωδικός. Στο επεξεργασία. Ο κωδικός είναι ο 3112. 3112 είναι ο σημερινός κωδικός. Σε αυτό το σημείο θα έχουμε μια μικρή παύση. Και 2 και 4 θα συνεχίσουμε την διάλεξη. Άρα το chat είναι στη διάθεσή σας να γράψετε ό,τι ερώτημα θέλετε και θα επανέλθουμε και 4.
Έχουμε επανέλθει και θα πάμε ευθύς να δούμε το iLottery. Θα κάνω share το αντίστοιχο παράθυρο. Ωραία. Δούμε αν θα συνδεθούμε, αλλιώς... θα πάω από αυτόν τον υπολογιστή εδώ πέρα. Λοιπόν... Let it roll. Αρχιτεκτονική. Και 41 άτομα πήραν μέρος, του οποίου η Μαρίνα είναι, όπως φαίνεται, αυτή που θα επιλεχθεί σήμερα. Για να δούμε κατά πόσο θα καταφέρει σήμερα, που είναι το iQuiz, το iExams μάλλον. iExams. Μοναδικός αριθμός εξέτασης. Μαρίνα, είσαι εδώ, ε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η βασική τεχνική του σχεδιασμού υπολογιστών συστημάτων μεγάλης πολυπλοκότητας? Μεταξύ, εγώ θα... ανοίξω και το timer, εδώ. Έχεις άλλα 15 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις. Απαντάς το α. Υπενθυμίζω ότι έχετε τη δυνατότητα να πείτε pass για να προσπεράσετε μια ερώτηση ή public για να ζητήσετε την άποψη των συμφοιτητών σας. Είπες α, πατάω υποβολή και είναι σωστή. Ωραία. Θα ετοιμάσω λίγο το timer εδώ. Online timer, περίμενε λίγο. Έχεις λοιπόν συν 0,25. Λίγο 10 δευτερόλεπτα να έχουμε και το χρόνο μας από αυτή την υπηρεσία. Edit. 30 δευτερόλεπτα, πολύ ωραία. Και πάμε στην επόμενη. Επόμενη, λοιπόν. Ο 16αδικός αριθμός 3H, ποιος αριθμός είναι στο διαδικό σύστημα? Θα το πάω και λίγο πιο πάνω. Δεν θέλει να το πιάσω σήμερα, εδώ, εντάξει. Λοιπόν, και ξεκινάει. Μέσα στα 30 δευτερόλεπτα θα πρέπει να απαντήσεις. Ή να πεις pass ή public. Αλφα. Για να δούμε, α. Σωστό, έχεις ακόμα ένα συν 0,25. Πάμε στην επόμενη. Ο προσημασμένος δεκαδικός αριθμός 06, ποιος αριθμός είναι στο διαδικό σύστημα? Reset, start. 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις. Έχεις και τη δυνατότητα public ή pass. Δέκα δευτερόλεπτα για να δώσεις την απάντησή σου. Τρία,
3, 2, 1, pass. Άρα πάμε παράληψη. Επόμενη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης NOR με τους αριθμούς 0001 και 01001β. 30 δευτερόλεπτα. Καλό είναι να έχετε και ένα πρόχειρο χαρτί για να κάνετε εύκολα αυτές τις πράξεις. Έχεις τώρα τη δυνατότητα public. Είσαι συν 0,25, δηλαδή... Είσαι στο 0,75 αυτή τη στιγμή. 6D. Απαντάς D, για να δούμε. Υποβολή. Σωστή απάντηση. Έχεις ακόμα ένα συν 0,25. Έχεις φτάσει στη μία μονάδα. Και έχεις και τη δυνατότητα της άποψης των συμφοιτητών σου. Επόμενη. Από ποια μέρη αποτελείται ένας επεξεργαστής. 30 δευτερόλεπτα. Από ποια μέρη αποτελείται ένας επεξεργαστής, μας ρωτάει το iQuiz, iExam. Α, απαντάς α, για να δούμε, α, υποβολή. Σωστή απάντηση. Είσαι στο 1,25 αυτή τη στιγμή. Το 2 είναι το μέγιστο που μπορεί να φτάσεις. Πάμε επόμενη. Ποιος από τους παρακάτω είναι ένας έγκυρος τρόπος διευθυνσιοδότησης. D. Απαντάς D. Υποβολή. Σωστή απάντηση. Είσαι στο 1,5. Και πάμε επόμενη. Επόμενη. Σε ποια μέρη διαιρείται η μνήμη του υπολογιστή. Ξεκινάνε τα 30 δευτερόλεπτα. Ξανά. Έχεις και τη δυνατότητα να επιλέξει σώμα φοιτητών, να ψηφίσει αυτό που γνωρίζει καλύτερα, αν δυσκολευτείς. C. Από τη μνήμη προγράμματος και τη μνήμη δεδομένων. Υποβολή. Σωστή απάντηση. Είσαι στο 1,75 αυτή τη στιγμή. Και έχεις και την τελευταία ερώτηση. Επόμενη. Μπορώ να... Ναι, ξεκινάει ο χρόνος. Πώς υπολογίζουμε τη φυσική διεύθυνση μιας εντολής. Στην αρχιτεκτονική 886, λοιπόν. Είναι και η τελευταία ερώτηση, γιατί είπαμε το μέγιστο που μπορεί να πάρει κάποιος είναι 2 μονάδες. Απάντησες D. Για να δούμε, απάντησε DCS επί 10H να IP. Να δούμε λοιπόν και την τελευταία ερώτηση, αν την έχεις απαντήσει σωστά. Υποβολή. Σωστή απάντηση. Συγχαρητήρια. Κατάφερες και το τερμάτισες. Μπράβο. Έχεις πολύ καλή, πολύ καλή γνώση του, της ύλης και του εργαστηρίου. Συγχαρητήρια, θα μπει αυτόματα η βαθμολογία, σημείωσα 8.43. Μπορούμε να συνεχίσουμε με την διάλεξη. Ναι, οπότε συνεχίζουμε με την διάλεξη και θα δούμε την θεωρία. Ωραία. Λοιπόν, στη θεωρία θα δούμε για τον τρόπο αποθήκευσης. Να κλείσω λίγο εδώ το παράθυρο, να το τακτοποιήσω λίγο καλύτερα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τρόπο αποθήκευσης byte, ο αρχιτεκτονική συνόλου εντολών, οργάνωση και διεπιστωτότηση μνήμης και ρυθμή λειτουργίας.
Στην προηγούμενη διάλεξη είχαμε αναφερθεί ότι έχουμε τις 5 κλασικές μονάδες. Η μονάδα ελέγχου, η πιο σημαντική μονάδα. Το data path που εκτελεί όλες τις λειτουργίες. Συσκευές εισόδου, το input. Ένας υπολογιστής έχει input, έχει και output, είσοδο και έξοδο. Ένας υπολογιστής έχει επίσης τη μνήμη. Μνήμη, μονάδα ελέγχου, συσκευές εισόδου, συσκευές εξόδου και data path. Δηλαδή τα δεδομένα εισέρχονται μέσα στον υπολογιστή, ακολουθούν αυτό που ονομάζεται ροή εκτέλεσης του επεξεργαστή, που είναι το data path. Βλέπετε εδώ, είναι μια πορεία που ακολουθούν τα δεδομένα που γίνονται διάφορες πράξεις και στη συνέχεια βγαίνουν στην έξοδο. Ο επεξεργαστής λοιπόν καλείται και η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, έχει το data path, το control και τη μνήμη. Η μνήμη, τι είναι η μνήμη? Η μνήμη είναι ένα σημαντικό στοιχείο του κάθε υπολογιστή. Στις μέρες μας κατασκευάζεται από, είτε από DRAM είτε από SRAM, κελιά μνήμης. Τα κελιά μνήμης κάνουν κάποιες θέσεις μνήμης για byte ή για πολλαπλά byte. Και στη συνέχεια η κάθε τοποθεσία έχει μια μοναδική διεύθυνση. Έτσι λοιπόν, στη δικιά μας 8086 αρχιτεκτονική, έχουμε διευθυνσοδότηση ανά byte, δηλαδή μπορούμε να δείχνουμε κάθε byte ξεχωριστά. Στο listing του MU8086 μπορούμε να δούμε κάποιες εντολές που έχουμε γράψει και θα δημιουργηθούν byte, το γνωστό machine code για τον επεξεργαστή, τις τιμές που φέρουν. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα. Ας πούμε το P είναι το πρώτο, το 70. Το ρο είναι το 72. Το ε είναι το 65. Ορισμός της μνήμης, τι είναι η μνήμη? Είναι η βασική μονάδα λοιπόν του υπολογιστή. Η μνήμη εννοείται είναι περιορισμένη και γι' αυτό μας θέτει κάποιους περιορισμούς ως προγραμματιστές ότι μπορούμε να κάνουμε βέβαια. Με τη χρήση ενός λειτουργικού συστήματος, όπως θα δούμε όποιος επιλέξει το αντίστοιχο μάθημα, υπάρχει έννοια του virtual memory που επεκτείνει την φυσική μνήμη και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ακόμα περισσότερη χωρητικότητα. NDNS. Ένα στοιχείο που μας απασχολεί όταν έχουμε τη μνήμη είναι το πώς θα αποθηκεύσουμε τα byte και συγκεκριμένα πώς θα αποθηκεύσουμε κάτι που αποτελείται από πολλά byte. Θα αποθηκεύσουμε πρώτα το χαμηλότερο byte ή πρώτα το υψηλότερο byte. Για παράδειγμα, έστω θέλουμε να αποθηκεύσουμε την τιμή JCOO. Και εδώ είναι η διεύθυνση. Αν στη χαμηλότερη διεύθυνση, που είναι το 0, τοποθετήσουμε το most significant byte, που είναι το J, τότε βλέπετε ότι στο 0 τοποθετείται το J, στο 1 το C, στη διεύθυνση 2 το 0, στη 3 το 0. Οπότε αυτός ο τρόπος αποθήκευσης ονομάζεται Big Endian. Δηλαδή, Big Endian, να σας πω εγώ πώς το θυμάμαι. Το Big είναι το μεγάλο. Πρώτα το μεγάλο. Δηλαδή πρώτα το μεγάλο byte, το most significant byte. Πρώτα το μεγάλο, γι' αυτό μπαίνει πρώτα το J. Αν αντιθέτως αποθηκευτεί πρώτα το μικρό, το little, τότε έχουμε little endian. Θα πει κάποιος τώρα, γιατί έγινε αυτό? Γιατί όταν άρχισαν να παρουσιάζονται διάφοροι υπολογιστές και διάφορες αρχιτεκτονικές υπολογιστών, κάποιες εταιρείες επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το big endian. Κάποιες άλλες εταιρείες επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το little endian. Δεν υπήρχε πρόβλημα για πολλά χρόνια όσο δεν είχαμε δίκτυο. Όταν όμως άρχισε να υπάρχει το δίκτυο και η διασύνδεση ενός υπολογιστή άλλης αρχιτεκτονικής, για παράδειγμα ένας υπολογιστής της αρχιτεκτονικής X86 που είναι Little Endian, με έναν υπολογιστή, για παράδειγμα Atari, Amiga, Apple, Sun, HP κτλ. Που είναι Big Endian, τότε υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα γιατί έστειλε ένας υπολογιστής στο JC00 και ο άλλος υπολογιστής αναρωτιότανε, αυτό το J είναι τελικά το μικρό, το least significant byte ή το most significant byte. Και έτσι υπήρχε πρόβλημα.
Έτσι λοιπόν, υπήρχε και το στρατόπεδο που υποστήριζε το Little Endian, υπήρχε το υποστήριζε το στρατόπεδο Big Endian, και γι' αυτό υπήρχε αυτή η συμβατότητα. Υπάρχει ακόμα στις μέρες μας. Τα smartphones που έχουμε, που έχουν επεξεργαστεί ARM, άλλα είναι Little Endian, άλλα είναι Big Endian. Βέβαια, οι ARM επεξεργαστές, κάποιοι ARM επεξεργαστές έχουν τη δυνατότητα να είναι amphi-endian, bi-endian, δηλαδή μπορούν όταν ξεκινάνε να αρχίσουν να λειτουργούν ως Big Endian ή ως Little Endian. Εν τούτης, ένας καλός προγραμματιστής ποτέ δεν βασίζεται, όταν θέλει να στείλει ή να λάβει δεδομένα, στο Endian ή στο υπολογιστή. Υπάρχει μία συνάρτηση που πρέπει να καλέσει κάποιος, και αυτό θα το δείτε αν κάνουμε μαζί λειτουργικά συστήματα όπου θα δημιουργήσουμε client-server εφαρμογές, και θα δείτε ότι δεν κάνουμε κατευθείαν send τα δεδομένα. Πρώτα τα στέλνουμε σε μία συνάρτηση που τα μετατρέπει αυτά τα δεδομένα του υπολογιστή μας σε μία endian δικτύου, network endianess, το οποίο συνήθως είναι big endian, αλλά δεν μας νοιάζει, δεν το κοιτάμε ως endian, το κοιτάμε ως, το κάνουμε endian δικτύου, καλούμε έτοιμη συνάρτηση POSIX, έτοιμη συνάρτηση από μια βιβλιοθήκη, να το πω έτσι. Και στη συνέχεια, όταν λαμβάνουμε δεδομένα, τα περνάμε πρώτα από αυτή τη συνάρτηση που τα κάνει από το endian δικτύου στο endian του υπολογιστή. Και είναι σημαντικό λοιπόν, στο σωστό προγραμματισμό, σωστό δικτυακό προγραμματισμό, με επικοινωνία από μία αρχιτεκτονική σε μία άλλη, να έχουμε πάντα αυτή τη συνάρτηση. Κάποιος βέβαια μπορεί να ακολουθήσει κάποιο shortcut και να πει, εντάξει, εγώ έχω π.χ. 86 αρχιτεκτονική, σε 86 θα μιλάω. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ένας σωστός προγραμματιστής πρέπει πάντα να σκέφτεται και λίγο παραπάνω από τις στενές προδιαγραφές. Τι θα γίνει αν π.χ. χρειαστεί να επικοινωνήσει με έναν υπολογιστή που δεν είναι στην ίδια αρχιτεκτονική. Εννοείται ότι το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει την endian του επεξεργαστή και βλέπετε, π.χ. βλέπουμε Linux τόσο για Little Endian όσο Linux και για Big Endian. Ας πούμε σε MIPS επεξεργαστή έχει Big Endian και για άλλα τέτοια συστήματα. Άρα, αναλόγως το πού θέλουμε να εκτελέσουμε τι, πρέπει και το λειτουργικό σύστημα το υποστηρίζει. Και είπαμε και ότι υπάρχει και το bi-endian. Ασφαλώς, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα θα δούμε σε κάθε αρχιτεκτονική. Πάντως, πρέπει να ξέρουμε ότι η χ86 αρχιτεκτονική είναι Little Endian και αυτό είναι που κυρίως έχει κυριεύσει, τέλος πάντων, έχει κυριεύσει το net, το ίντερνετ, γιατί οι περισσότεροι servers είναι χ86 συντέλ. Και της AMD βέβαια. Απλώς είναι 86 οι περισσότεροι servers. Servers με ARM δεν συναντάμε. Σύνοψη λοιπόν endianess. Παραδείγματα αποθήκευση byte. Χάρτης μνήμης. Όταν ένα πρόγραμμα θα γίνει compile ή στην περίπτωση μας που έχουμε assembly θα μεταγλωτιστεί και θα σύμβολο μεταφραστεί, θα δημιουργήσει κάποια τμήματα όπου εκεί θα μπουν τα δεδομένα. Τα τμήματα αυτά, άλλο είναι ένα τμήμα δεδομένων, ένα τμήμα κώδικα, ένα τμήμα σωρού και βέβαια μπορούμε να έχουμε και άλλα τμήματα. Στη μνήμη της αρχιτεκτονικής που βρισκόμαστε, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλο και όλο ένα megabyte. Θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα megabyte γιατί είναι 20 τα bit της διευθυνσοδότησης. Αν είχαμε περισσότερα bit, θα είχαμε περισσότερα megabyte. Και γιατί είναι μόνο 20 bit, γιατί την εποχή που παρουσιάστηκε αυτή η αρχιτεκτονική ήταν πολύ ακριβό το hardware, πολύ ακριβά τα pins και όλη η διαδικασία διασύνδεσης, γι' αυτό δεν μπορούσε να βγει ένας επεξεργαστής affordable, δηλαδή που να μπορεί να βρει απήχηση στην κοινωνία, στην καταναλωτική κοινότητα την αντίστοιχη, με λογικό κόστος. Κάθε τμήμα στην χ86 αρχιτεκτονική συνδέεται με ένα καταχωρητή. Υπάρχει δηλαδή καταχωρητής για δεδομένα, καταχωρητής για κώδικα, για σωρό και μπορούμε επίσης να έχουμε και καταχωρητές τμήματων που δείχνουν σε βοηθητικά τμήματα όπως το extra segment. Η μνήμη λοιπόν που χρησιμοποιεί
η αρχιτεκτονική χειροδέξη είναι η segmented μνήμη. Η μνήμη με τμήματα. Η μνήμη που τοποθετείται ένα πρόγραμμα σε τμήματα. Το κάθε τμήμα ξεκινάει από μια διεύθυνση που είναι πολλαπλάσια του 10H, γιατί θυμίζω, όπως είδαμε και στην τελευταία ερώτηση που έπεσε πριν στο lottery, είναι καταχωρητής τμήματος επί 10H. Άρα, η κάθε έγκυρη διεύθυνση που μπορεί να ξεκινήσει ένα τμήμα είναι πολλαπλάσιο του 10H. Και υπάρχει και ο καταχωρητής μετατόπισης, όπου μας δείχνει τη μετατόπιση από την αρχή του τμήματος. Είναι λοιπόν ένα ζευγάρι καταχωρητών. Το πώς γίνεται η παραγωγή το έχουμε δει με την πράξη επί 10H. Η λογική και η φυσική διεύθυνση είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Η λογική διεύθυνση είναι το offset, είναι η μετατόπιση από την αρχή του τμήματος. Είναι ένα νούμερο που κυμαίνεται από 0 μέχρι 65,535, που είναι η μέγιστη τιμή των 16-bit. Γιατί ο καταχωρητής μετατόπισης, για παράδειγμα το IP, έχει 2 byte, 16-bit. Μπορεί να δείξει μέχρι 65,535. Ενώ η διεύθυνση που θα εξαχθεί από τον επεξεργαστή, θα τοποθετηθεί στον διάβλο διευθύνσεων και θα οδηγηθεί στη μνήμη, είναι η φυσική ή η απόλυτη μνήμη. Είναι η διεύθυνση από 0 μέχρι 1 MB, όπου είναι και μοναδική κιόλας αυτή η διεύθυνση, γιατί η λογική διεύθυνση που είναι μετατόπιση, σε άλλο τμήμα μπορεί να υπάρχει πάλι η ίδια λογική διεύθυνση. Δηλαδή, αν πούμε μετατόπιση 100H, στο CS, είναι διαφορετικό από τη μετατόπιση 100H στο DS, στο data segment. Αλλά και τα δύο έχουν την ίδια τιμή, 100H, ενώ στην απόλυτη διευθυνσοδότηση είναι μοναδική τιμή. Αν πούμε διεύθυνση 100H στην απόλυτη διεύθυνση, δεν υπάρχει άλλη διεύθυνση με αυτή εδώ την τιμή. Σχετικά με τους τρόπους διευθυνσοδότησης, addressing modes, συνήθως οι επεξεργαστές υποστηρίζουν διάφορους τρόπους πρόσβασης στη μνήμη. Έχουμε πρόσβαση στη μνήμη, την εξωτερική μνήμη, είτε για να γράψουμε είτε να διαβάσουμε. Γενικά είναι η προσπέλαση. Είναι τρόποι προσπέλασης της μνήμης. Ένας τρόπος είναι το displacement, όπου έχουμε μια ετικέτα στη μνήμη. Εδώ είναι το mem, θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα ένα array, ίσως. Offset συν καταχωρητή, δηλαδή μια τιμή, μπορεί να είναι τιμή μετατόπισης που προστίθεται σε έναν καταχωρητή. Ή μπορούμε να έχουμε register indirect, έμεση διευθυνσοδότηση με καταχωρητή, όπου πρώτα πρέπει να δούμε την τιμή του καταχωρητή και αυτή στη συνέχεια θα είναι η διεύθυνση που θα πάμε στην εξωτερική μνήμη για να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα. Στο πρόγραμμά μας, όταν γράψουμε κάτι στο data segment, εννοείται ότι τοποθετείται στην εξωτερική μνήμη, στη RAM. Άρα λοιπόν, στην περίπτωσή μας, θα μπορούσαμε να δώσουμε στο data segment να έχουμε κάπου, π.χ. array, db, και να έχουμε κάποιες τιμές. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε μια περιοχή της μνήμης. Εδώ πόσα μηδενικά έχω δεσμεύσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 μηδενικά. Άρα να έχω μια θέση, μια περιοχή στη μνήμη, 11 byte, που καταλαμβάνει 11 byte. Και μπορώ μέσα στο πρόγραμμά μου, στοιχείο 86 αρχιτεκτονική, να μετακινήσω, για παράδειγμα, στον καταχωρητή AL, την τιμή array του 0. Εδώ βλέπουμε, βάζουμε μια σταθερή τιμή. Θα μπορούσαμε να είχαμε καταχωρητή, το SI. Το SI, το DI είναι τιμές για δεικτοποίηση, ως δείκτης, που μπορούν να μπουν ως δείκτες σε μία περιοχή μνήμης, όπως εδώ, SI. Μπορούμε να έχουμε συν ένα νούμερο ή συν έναν άλλο καταχωρητή, το BP. Αυτοί είναι όλοι έγκυροι τρόποι διευθυνσοδότησης. Ή άμεσο, είτε έμεσο, είτε... Αυτόν τον τρόπο διευθυνσοδότησης δεν τον υποστηρίζει η X86, υποστηρίζουν όμως άλλες αρχιτεκτονικές. Δηλαδή, memory indirect, πρέπει να έχουμε μια πρόσβαση στο καταχωρητή, να έχουμε μια πρόσβαση στη μνήμη για να πάρουμε μια διεύθυνση και συνέχεια να πάρουμε αυτή τη νέα τιμή και να δούμε την τελική διεύθυνση του συστήματός μας. Δεν χρησιμοποιείται αυτό, ούτε το auto increment, ούτε το scaled.
Αυτές εδώ οι τεχνικές χρησιμοποιούνται βέβαια σε χ86 αρχιτεκτονική πιο προχωρημένη από Pentium 4 και ανώτερη αρχιτεκτονική, αλλά στο χ86 δεν χρησιμοποιούνται. Οι τρόποι διευθυνσιοδότησης που σας περιέγραψα, σχετικά με τον επεξεργαστή, εκτελεί συνεχώς 4 λειτουργίες. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Είναι fetch, decode, execute, store. Fetch, ανάκληση. Decode, αποκωδικοποίηση. Execute, εκτέλεση. Store, αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Άρα, συνεχώς και τώρα, αυτή τη στιγμή, ο επεξεργαστής, ο δικός μου και ο δικός σας, συνεχώς εκτελεί fetch, decode, execute, store. Fetch, decode, execute, store. Συνεχώς μπαίνει σε μια ατέρμονη διαδικασία εκτέλεσης αυτών των 4 σταδίων fetch, decode, execute, store για την εκτέλεση ενός προγράμματος. Fetch, ανάκληση, decode, αποκωδικοποίηση, execute, εκτέλεση, store, εγγραφή αποτελεσμάτων. Fetch, decode, execute, store. Συνεχώς λοιπόν εκτελείται αυτός ο βρόχος και δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα και να μην έχει τίποτα να εκτελήσει, εκτελεί fetch decode execute store με εντολές no op, δηλαδή no operation. Το τίποτα δηλαδή, nop, ni omicron p. Οι σημερινοί υπολογιστές χρησιμοποιούν την έννοια του αποθηκευμένου προγράμματος. Έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, το έχουμε αποθηκεύσει στο δίσκο και όταν το εκτελέσουμε φορτώνεται από το δίσκο στη μνήμη για να εκτελεστεί. Είναι stored program, είναι αποθηκευμένο πρόγραμμα. Στο δίσκο μας, όπως θα δούμε και στα λειτουργικά συστήματα βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα αποθηκευμένα και κάθε φορά που θα δώσουμε εντολή να εκτελεστεί ένα από αυτά, στα Windows για παράδειγμα, είναι με διπλό κλικ. Ή, όπως είχατε δει, για παράδειγμα, στο Flio. Εδώ που θα δώσω μια εντολή help, εκτέλεσα το αποθηκευμένο πρόγραμμα help για να μου δώσει αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχει λοιπόν αποθηκευμένο στο δίσκο, όταν το εκτελέσω μεταφέρεται στη μνήμη και από τη μνήμη ξεκινάει η εκτέλεση. Δεν μπορεί βέβαια κάτι να εκτελεστεί από το δίσκο, πρέπει να μεταφερθεί στη μνήμη για να εκτελεστεί. Όλα είναι στο διαδικό σύστημα, ακόμα και στο σκληρό δίσκο, όλα είναι αποθηκευμένα στο διαδικό σύστημα 0 και 1 και μπορούμε να δούμε τα επίπεδα να παράσει εντολών. Έχουμε σε μια υψηλού επίπεδου γλώσσα, με τη C, ίσον αλφα συν β, με τον compiler μετατρέπουμε κάτι σε assembly. Με το μεταγλωτιστή λοιπόν φτιάχνουμε την assembly γλώσσα και μετά με τον assembler καταλήγουμε στο διαδικό σύστημα. Ψηλά είναι φιλική στον προγραμματιστή γλώσσα, χαμηλά είναι φιλική στον υπολογιστή γλώσσα. Βασικά δεν είναι τόσο φιλική όσο είναι και η μοναδική γλώσσα που καταλαβαίνει. Ο επεξεργαστής καταλαβαίνει διαδικό σύστημα, άρα πρέπει θέλοντας και εμείς να του στείλουμε κάτι στο διαδικό σύστημα. Εμείς βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό, όπου γράφουμε assembly. Αυτό είναι assembly για επεξεργαστή MIPS, γι' αυτό έχει και 3 ορίσματα. Γίνεται assembly, σύμβολο μετάφραση και έχουμε το αποτέλεσμα. Άρα σε μία γλώσσα υψηλού επίπεδου θα έχουμε μία δομή όπως εδώ το if, πολύ απλά. Αυτές οι 4 γραμμές θα μετατραπούν σε 10 γραμμές και στην assembly. Είναι πολύ εύκολο να γράψουμε και πολύ παραγωγικό να γράψουμε σε μία γλώσσα υψηλού επίπεδου. Εδώ είναι C, ακόμα πιο εύκολο είναι Python, όπου εκεί σε μία γραμμή μπορείτε να κάνετε να γράψετε και ολόκληρο παιχνίδι, όπως υπάρχουν και σχετικοί διαγωνισμοί. Ενώ στην assembly θέλει πάρα πολλές εντολές. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το if. Στο compiler μετατρέπεται σε... Εδώ τώρα είναι πάλι η MIPS, η ARM, που έχουν 3 ορίσματα. B and E είναι το branch not equal, για παράδειγμα. Add, πρόσθεση. Πρόσθεσε το S1 και το S2, το παθέτησε το στο S0. Είναι καταχωρητές. Είναι τα αντίστοιχα AEL, DL που έχουμε εμείς. Jump exit, να βγει έξω από αυτή η επανάληψη και κάνει μια αφαίρεση. Αυτό λοιπόν μετατρέπεται από το compiler σε assembly και από το assembly σε διαδικό κώδικα 0 και 1. Ομοίως και εμείς
μπορούμε να δούμε αυτό το κομμάτι που αντιστοιχεί στο Hello World. Κοιτάξτε εδώ, Hello World, εδώ βέβαια καλούμε την κλίση συστήματος 21H, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς καν κλίση συστήματος 21H, αλλά θα έπρεπε να υλοποιήσουμε όλη τη λειτουργικότητα της 21H με εντολές assembly, δηλαδή θα έπρεπε να προσθέσουμε δεκάδες γραμμές κώδικα για κάτι τέτοιο. Αυτό μετατρέπεται στο διαδικό κώδικα machine code που βλέπουμε στην εικόνα. Δηλαδή, 0 και 1. Γιατί κάθε ψηφίο του δεξαδικού συστήματος αντιστοιχεί σε 4 bit. Εντολές instruction, αρχιτεκτονική υπολογιστών, το ISA και η οργάνωση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Αποτελεί το συμβόλαιο ανάμεσα στο λογισμικό και το υλικό, η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών. Πού βρίσκεται η ISA? Είναι ακριβώς πάνω από τον υπολογιστή, από το hardware, από το υλικό κομμάτι. Εμείς τώρα βλέπουμε θέματα που συνδέονται με την ISA. Είμαστε ακριβώς πάνω από το επίπεδο του επεξεργαστή. Μικροαρχιτεκτονική. Η μικροαρχιτεκτονική καθορίζει το πώς υλοποιείται η ISA, πώς υλοποιούνται οι διάφορες εντολές assembly. Για παράδειγμα, ο Pentium και ο Pentium 3 έχουν και οι δύο την x86 αρχιτεκτονική. Όμως, η μικροαρχιτεκτονική, το πώς υλοποιεί δηλαδή τη κάθε εντολή αυτή της assembly, είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές σχεδίασης, όπως η απλότητα ευνοείται η κανονικότητα, το μικρότερο είναι ταχύτερο, κάνει τη συνηθισμένη περίπτωση γρήγορα και η καλή σχεδίαση επαιτεί καλούς συμβασμούς. Όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε μια ISA, το ISA είναι το Instruction Set Architecture, δηλαδή όλες τις εντολές που θα υποστηρίζει ένας επεξεργαστής. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα αυτές τις τέσσερις αρχές. Κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του αρχιτεκτονική εντολών, τις δικές του εντολές assembly. Βέβαια, το ότι γνωρίζετε και θα μάθετε τον x86 επεξεργαστή θα σας βοηθήσει αν θελήσετε να μεταβείτε σε κάποια άλλη assembly, παράδειγμα ARM. Γιατί η λογική είναι ίδια. Απλώς, σε εμάς, ας πούμε, λέγεται GMP, Jump, στους ARM επεξεργαστές δεν λέγεται GMP, λέγεται J, σκέτο J. Άρα δεν έχει μεγάλη, δεν είναι τόσο διαφορετική μια assembly με την άλλη. Απλώς θέλει κάποιος που ξέρει καλά μια assembly να δει ποιες είναι οι αντιστοιχίσεις των εντολών για την assembly του άλλου επεξεργαστή, όπως και π.χ. αν έχει 3 ορίσματα, αν έχει 2 ορίσματα, η κάθε εντολή. Για παράδειγμα, τι τρόπους προσπέλασης μνήμης υποστηρίζει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με την ISA. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια ISA είναι ο αριθμός εντολών, μορφή εντολών, θα έχει μεταβλητό μέγεθος. Στην 886 οι εντολές μπορεί να έχουν, στο machine code δηλαδή, από 1 byte έως 17 bytes. Στο MIPS είναι πάντα 4 byte. Πώς γίνεται αποκωδικοποίηση, πού βρίσκονται τα ορίσματα, ποια είναι στη μνήμη, πόσοι κύκλοι για κάθε εντολή κ.ο.κ. Υπάρχουν 3 βασικές αρχιτεκτονικές. Αρχιτεκτονική συσσωρευτών, accumulator. Στις αρχιτεκτονικές συσσωρευτών υπάρχει ένας βασικός καταχωρητής που είναι ο accumulator. Ένας μόνο. Ο accumulator. Και οποιαδήποτε πράξη γίνεται με βάση αυτόν τον accumulator. Συστήβα, όλα τα δεδομένα τοποθετούνται συστήβα και οι εντολές δεν δέχονται κάποιο όρισμα, δηλαδή λέμε για παράδειγμα add, σκέτο add, και εννοείται ότι θα προσθέσει κάτι που βρίσκεται, τα δύο πράγματα που έχουν τοποθετηθεί τελευταία συστήβα. Αρχιτεκτονικές καταχωρητών γενικού σκοπού, όπου είναι η αρχιτεκτονική που δουλεύουμε, που έχουμε διάφορους καταχωρητές γενικού σκοπού, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε, και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, καταχωρητή μνήμης, ότι μπορεί σε μία εντολή να έχουμε έναν καταχωρητή και μία διεύθυνση μνήμης. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε εμείς add AEL, number. Αυτό μπορούμε να το πούμε στη δικιά μας αρχιτεκτονική. Δεν μπορούμε όμως να το πούμε στην αρχιτεκτονική ARM. Η αρχιτεκτονική ARM που έχουν τα smartphones είναι register-register. Δηλαδή, καταχωρητή και καταχωρητή πρέπει να είναι. Δηλαδή, όλες οι τιμές να είναι στους καταχωρητές. Και εδώ περιγράφονται αυτές οι αρχιτεκτονικές, οι τρεις βασικές κατηγορίες, για παράδειγμα το accumulator, όπου όλα γίνονται μέσω του accumulator. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας καταχωρητής, το MEM, εδώ πέρα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα, ό,τι πράξεις και να κάνουμε. Ήταν η πιο απλή αρχιτεκτονική, δεν χρησιμοποιείται πια στις μέρες μας, εννοείται.
Στη συνέχεια, αρχιτεκτονική στίβας, όπου στίβα είναι μια περιοχή της μνήμης, όπου έχει τη δυνατότητα είτε να τοποθετούμε κάποιες καταχωρήσεις, είτε να εξάγουμε δεδομένα, δηλαδή κάνουμε push, τοποθετούμε στο σωρό, pop, εξάγουμε δεδομένα. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα πρόσθεσης, τοποθετούμε το στοιχείο C, το στοιχείο Β, κάνουμε την πράξη add, βλέπετε ότι δεν έχουμε κανένα όρισμα. Και μετά κάνουμε pop το αποτέλεσμα. Αρχιτεκτονική στίβας. Χρησιμοποιείται η στίβα. Εδώ βέβαια έχει το μειονέκτημα ότι έχουμε το bottleneck της στίβας. Και το τελευταίο, είπαμε που σκεπώ, αρχιτεκτονική καταχωρητών, όπου κοιτάξτε εδώ, register memory, έχει 86 αρχιτεκτονική, φορτώνουμε την τιμή από την διεύθυνση RAM από το data segment σε ένα καταχωρητή, προσθέτουμε σε αυτόν τον καταχωρητή μία άλλη τιμή και αποθηκεύουμε στη μνήμη τα αποτελέσματα. Ενώ αν έχουμε μόνο καταχωρητές, πρέπει να φέρουμε την τιμή σε ένα καταχωρητή, την άλλη τιμή στο άλλο καταχωρητή, να κάνουμε την πράξη της πρόθεσης και να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα στη μνήμη. Δηλαδή βλέπετε ότι έχουμε παραπάνω εντολές. Βέβαια αυτό έχει μια κανονικότητα. Αυτό το συναντάμε σε αρχιτεκτονικές όπως ARM ή MIPS. Ενώ αυτό είναι στοιχείο 86. Και είναι τα διάφορα λειτουργικά διαγράμματα. Κάποιες εντολές μπορεί να δέχονται, όπως βλέπετε, ή μηδέν διευθύνσεις και να είναι μόνο καταχωρητές, ή να δέχεται και μία διεύθυνση, ή να γίνονται μόνο με διευθύνσεις μνήμης και καταχωρητές, το οποίο είναι πολύ πολύπλοκο βέβαια, αυτή η αρχιτεκτονική, όπως βλέπετε, και το συναντάμε σε VAX. Εμείς είμαστε σε αυτή την κατηγορία όπου μία διεύθυνση μνήμης μπορεί να είναι από το data segment και να έχουμε και κάποιον καταχωρητή. Διάφορες συγκρίσεις σχετικά με το ποια αρχιτεκτονική είναι καλύτερη, κατηγοριοποίηση, σύγκριση όπως προς το μήκος. Πολλοί καταχωρητές βέβαια αυξάνουν το κόστος, αλλά μας δίνει μια ευελιξία. Γι' αυτό δεν θέλουμε βέβαια και πάρα πολλούς καταχωρητές, γιατί όλοι οι καταχωρητές τοποθετούνται μέσα στον επεξεργαστή σε μια περιοχή που ονομάζεται register file, σε στοιχεία καταχωρητών. Αν έχουμε πάρα πολλούς καταχωρητές, τότε γίνεται πολύπλοκη αποδικοποίηση όπως γράφω και γίνεται πιο αργό το σύστημα. Άρα υπάρχει ένας συμβασμός στους πόσους καταχωρητές θα έχει μια αρχιτεκτονική και στο πόσο γρήγορη θα είναι. Κάποιες εντολές έχουν σταθερό μήκος, κάποιες εντολές βλέπετε εδώ πέρα δεν έχουν. Εμείς είμαστε σε αυτήν την αρχιτεκτονική που υπάρχουν μικρές εντολές για machine code και μεγάλες. Αριθμητικές πράξεις, συνταδική αναπαράσταση, αναπαράσταση εντολών, αυτά είναι θέματα που τα έχουμε θίξει και στο εργαστήριο. 79 εντολές που θα χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο στην assembly, οι αριθμητικές πράξεις που υποστηρίζουν και οι διάφοροι ρυθμοί λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο, ας πάμε να δοκιμάσουμε το iQuiz, κατά πόσο θα είναι εφικτό να το εκτελέσουμε. Αλλάζω λοιπόν την οθόνη, το share, και πηγαίνουμε στο iQuiz. Ετοιμαστείτε εσείς, γιατί θα έχετε δυνατότητα στα 30 δευτερόλεπτα να δηλώσετε συμμετοχή. Εν τω μεταξύ, να υπενθυμίσω για μια τελευταία φορά, αύριο, Τετάρτη, υπάρχει εξέταση και είναι υποχρεωτική για όλους. Πρέπει να έρθετε στην εξέταση, γιατί θα λάβετε μια απουσία αν δεν έρθετε και με μια απουσία σε εξέταση κόβεσαι στο μάθημα. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο και θα παραμείνω μαζί σας, βέβαια, για την διεξαγωγή του quiz. Άρα μπορώ να σταματήσω την καταγραφή τώρα.